το σπίτι και από κάτω από το σπίτι είναι, μπαίνουμε στο εργαστήριο του Δημήτρη που το κάλεσε, αποκάλεσε η φωλιά του λύκου. Μάλιστα, εδώ. Να τα. Όλα εδώ είναι. Λοιπόν, Δημήτρη, σ' ακούω. Εδώ, λοιπόν, να σου πω τώρα πριν ότι κάθε ένα είναι ένα καλλιτέχνημα, ένα έργο τέχνης, έτσι. Τρομερό. Ναι, κάθε φορά προσπαθούμε να φτιάχνουμε κάτι μοναδικό. Καταρχήν δεν αντιγράφεται. Δηλαδή, κάθε κομμάτι δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Δηλαδή, εάν το ακούσουμε αυτό το πράγμα να το παίζει κάποιος μουσικός και ζητηθεί να κατασκευαστεί το ίδιο, δεν μπορεί, θα είναι ψέμα αν πούμε ότι μπορεί να μπορούμε να φτιάξουμε το ίδιο. Θα πρέπει να βρω το ίδιο δέντρο, στις ίδιες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, να ξεραθεί το ίδιο, να κοπεί τα ίδια σημεία το ίδιο, να τοποθετηθεί το ίδιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι έχεις το κάθε δίκιο. Κομμάτι μοναδικό. Μοναδικό. Είναι μοναδικό. Λοιπόν, εδώ πες. Λοιπόν έχουμε μία περίπτωση, φτιάχνουμε ένα λαούτο χωρίς δεσίματα. Αυτό κλείνει και οπλίζει όπως οπλίζει το ούτι. Είναι και αυτό καινοτομία, είναι πολύ πρωτοποριακό. Δεν χρειάζεται όπως έχει το μπουζούκι ή το λαούτο κλείσιμο στο πλάι. Κλείνει, οπλίζει ακριβώς όπως το βλέπετε. Το πάχος που έχει αυτή εδώ η κατασκευή είναι σχεδόν ένα χιλιοστό. Το πάχος. Είναι πάρα πολύ λεπτό. Και είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Και πάρα πολύ ελαφρύ. Ούτε 500 γραμμάρια συνολικά. Μάλιστα, μάλιστα. Που σημαίνει τι? Ότι αυτό εδώ το σκάφος πρέπει να αντέξει τάση χώρο. Σκάφος λες το κουβούκλι αυτό, ε. Χελώνα, το σκάφος. Χελώνα, κουβούκι, απιοειδές. Αυτό εδώ το πράγμα, εδώ θα τραβηχτούν χορδές βάρους 500-700 κιλών. Που σημαίνει ότι αυτό εδώ το πράγμα... Για κάτσε, κάτσε, δεν κατάλαβα τι μου είπες. Εκεί. Σε κάποιο σημείο εδώ λοιπόν θα τοποθετηθεί ο καβαλάρης και θα ασκηθεί μία δύναμη, μία τάση. Γιατί? Από τις χορδές. Οι χορδές δεν τεντώνουμε τις χορδές. Ναι, 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 τεράστια πίεση. Αυτή η τάση λοιπόν σε κιλά μεταφράζεται 400, 500, 700. Και πρέπει να είναι τόσο πολύ, να γίνει τόσο καλή δουλειά δηλαδή, έτσι για να μην σπάσει οπωσδήποτε. Ένα χιλιοστό με τέτοιο δέσιμο, με τέτοια μηχανική ανοχή που να μπορεί να αντέξει αυτή την τάση. Να μην σκευρώνει και να μην χαλάει. Αυτό προϋποθέτει γνώσεις πάνω στη γεωμετρία, τα μαθηματικά, την αρχιτεκτονική, τη μηχανική. Μάλιστα. Αυτό το συνοθήλευμα λοιπόν. Καταλήγεις να φτιάξεις αυτό εδώ το πράγμα. Το οποίο στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι λεπτά κομμάτια ξύλου, όπως αυτό εδώ. Κοίταξε να δεις τι ελαστικότητα έχει αυτό το πράγμα. Τίποτα. Το οποίο αφού σιδερωθεί και καμφθεί με το σωστό τρόπο. Με το σίδερο το λιγάς. Με το σίδερο. Θες να δούμε το σίδερο πώς είναι? Όχι, δεν χρειάζεται. Αφού... Τοποθετείτε λοιπόν το αντίστοιχο κομμάτι επάνω. Μάλιστα. Και πώς συνδέεται? Όλα κολλούνται με κόλλα. Α, μάλιστα. Το ένα μετάλλο κολλιέται με κόλλα και τα λοιπά και τα λοιπά και φτάνεις και φτιάχνεις ένα τέτοιο. Αυτό το θολωτό όμως είναι έτσι φτιαγμένο με τέτοια δύναμη, τόσο καλά πρεσαρισμένο μεταξύ τους. Άμα κοιτάξεις εδώ πέρα τις ενώσεις, δεν υπάρχει. Δεν φαίνεται τίποτα, το βλέπω. Ναι. Είναι λες και είναι ίδιο σώμα. Ναι. Να σου πω κάτι. Μου θυμίζει αυτό που είπες. Τη δύναμη 400 κιλά και τα λοιπά, μου θυμίζει την αρχιτεκτονική του αυγού, το οποίο ακριβώς δεν μπορεί να το σπάσεις έτσι. Ακριβώς εκεί στηρίζεται. Έτσι δεν μπορεί να το σπάσεις το αυγό, έτσι δεν είναι? Είναι κλασική μηχανική, είναι θόλος. Είναι κλασική μηχανική, αυτού του θόλου. Ναι. Και από εκεί και πέρα παίζει εξουδετέρωση δυνάμεων, κλασική μηχανική, ούτως ώστε η συνισταμένη των δυνάμεων στα σημεία ισορροπίας να είναι 0. Μάλιστα, ωραία. Θες να μου πεις τίποτα άλλο πάνω σε αυτά? Όχι, εντάξει, απλά ένα δείγμα της δουλειάς από το εργαστήριο. Μπράβο, εντάξει, πολύ. Δεν χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερα μεγάλος χώρος. Αυτό εδώ αρκεί για να γίνει μπράβο, η δουλειά. Μπράβο, μπράβο. Α, πολύ. Εδώ μπροστά σου είναι και ένα καλούπι κιθάρας. Α, μάλιστα. Αυτά είναι τα καλούπια που φτιάχνουμε την κιθάρα. Αυτά τα όργανα φτιάχνονται σε όρθιο καλούπι αυτού του τύπου. Α, αυτό είναι ένα καλούπι. Αυτό είναι το καλούπι. Για τα λαούτα. Για ούτια, λαούτα, μπουζούκια. Μάλιστα. Και αυτό είναι για κιθάρα. Αυτό εδώ είναι για κιθάρα. Το αντίστοιχο κιθάρα. Ωραία. Ωραία, μπράβο ρε φίλε. Και ξυλία, όπως βλέπεις.
Μιλάμε για κορμούς δέντρων. Για να πάρω και από εκεί τα ξύλα. Μιλάμε για ξυλία, μιλάμε για τέτοια ξυλία. Εντάξει, είναι λίγο ακατάστατο το εργαστήριο. Δεν πειράζει, έτσι είναι τα εργαστήρια. Ακατάστατα είναι τα εργαστήρια, αγαπητέ μου. Όταν μιλάμε για ξυλία, μιλάμε για τέτοια ξυλία, για αληθινή ξυλία. Και αυτά τα παίρνεις από διάφορα μέρη, ε. Αυτά λοιπόν κόβονται στο βουνό. Προτιμάω δέντρα που έχουν ήδη ξεραθεί ή έχουν καεί. Ανάλογα τι δέντρο χρειάζεσαι. Ναι, τα αφήνω στο εργαστήριο, ξεραίνονται, οριμάζουν, φτάνουν τις σωστές συνθήκες και μετά χρησιμοποιούμε αυτό το υλικό. Α, εδώ βλέπεις είναι από μια καμένη καρυδιά. Ναι. Ωραία. Εντάξει είμαστε. Να σου πω τελειώνοντας κάτι. Μου υπόσχεσαι ότι άμα τελειώσουμε με το καλό και εγώ να πούμε μάθω μπαγλαμαδάκι, να μου φτιάξει ένα μπαγλαμαδάκι. Ναι, ωραία. Μπράβο, ρε φίλε. Για σένα είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Γεια σου, ρε Δημητράκη. Να είσαι καλά. Και σου εύχομαι να πούμε να. Είναι... Ζηλεύω αυτή τη δουλειά, ξέρεις. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να σου δείξω, δεν είναι. Άντε μου, γεια σου.